Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι συμφοιτητές, οι εκ μέρους της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας, σας καλωσορίζω στην έκτη διάλεξη του ένατου χρόνου διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, που οργανώνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την ομογένεια της Βρετανίας, πάντα υπό την αιγίδα της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου. Σήμερα το θέμα που θα μας μιλήσει ο καθηγητής του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Μιχάλης Πιερής είναι η ζωτικότητα της κυπριακής διαλέκτου και η σημασία της χρήσης της σήμερα. Θα ήθελα, ώσπου να φτιαχτεί το τεχνικό το πρόβλημα, να σας πω λίγα λόγια για την διάλεξη σήμερα. Είναι αρκετά τα λόγια, αλλά θα προσπαθήσω να τα κάνω όσο πιο λιγοστά μπορώ. Η απόψινή ομιλία στηρίζεται σε υλικό που προέκυψε από μαθήματα στα πανεπιστήμια της Κρήτης, της Θεσσαλονίκης και της Κύπρου από τον καθηγητή τα τελευταία 30 χρόνια. Πρόκειται για μια υποεξέλεξη μελέτη με τίτλο «Σταθμή της Κυπριακής Λογοτεχνίας» σε συνάρτηση προς τον ευρύτερο προβληματισμό της εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας και ειδικότερα της διαμόρφωσης της κυπριακής διαλέκτου, αλλά και της δίδυμης σχέσης ιστορίας και λογοτεχνίας στο πλαίσιο της κυπριακής γραμματείας. Το θέμα της ζωτικότητας της κυπριακής διαλέκτου, αλλά και το δύσκολο και το δίπολο ιστορία-λογοτεχνία, είναι αυτό που υπόκειται στην εισήγηση του καθηγητή, αφού μας οδηγεί απευθείας στον προβληματισμό της απόψινής εκδήλωσης, που είναι ο δυναμισμός της κυπριακής διαλέκτου και η δυνατότητά της να ανταποκρίνεται σε υψηλές λογοτεχνικές απαιτήσεις. Μιλούμε, επομένως, για την συμβολή της λογοτεχνίας της γραμμένης στην κυπριακή διάλεκτο και ειδικότερα της ποίησης στο ζήτημα της γλωσσικής και πολιτισμικής ταυτότητας των Κυπρίων. Στο πλαίσιο της ομιλίας θα παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν τα ακόλουθα 5 μείζωνα έργα της κυπριακής λογοτεχνίας, 2 από τα οποία, το «Άσμα του Γιοφυριού» και η «Λυσιστράτη», θα παρουσιαστούν, όπως μας είπε ο κύριος Καραολής, ζωντανά από το ΘΕΠΑΚ σε 2 παραστάσεις, αύριο και μεθαύριο, στο Arthur και Paula Lucas Theatre του King's College. Είμαι σίγουρος ότι ο καθηγητής θα μας πει πολλά και διάφορα. Ένα σύντομο βιογραφικό θα σας πω, και αυτό θα προσπαθήσω να είναι σύντομο, του καθηγητή. Θα σας μάθουν καλύτερα απόψε, είμαι σίγουρος. Ποιητής, μεταφραστής και πανεπιστημιακός δάσκαλος, ο Μιχάλης Πιερής γεννήθηκε στην Εφταγόνια της Κύπρου. Πού έχουν η Εφταγόνια? Κοντά στη Λεμεσό. Εγώ είμαι από την Κερίνια, από τον Κορμακίδη. Αν ήταν στον Κορμακίδη, μάλιστα. Το 1952, είμαστε και συνήλικοι. Σπούδασε φιλολογία στο θέατρο και θέατρο στη Θεσσαλονίκη και στο Σίδνεϊ και εργάστηκε ερευνητικά και διδακτικά σε πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας, της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό μελετών στον χώρο της μεσαιωνικής, αναγεννησιακής και νεοελληνικής γραμματείας κλπ. Έχει επίσης εκδώσει 9 ποιητικές συλλογές, μια συλλογή διηγημάτων, 2 θεατρικά έργα και μετέφρασε ξένη ποίηση και αρχαίο ελληνικό δράμα.
ιδρυτής του Greek Theatrical Workshop στο Πανεπιστήμιο του Σίδνη, μέλος της θεατρικής ομάδας Πανεπιστημίου Κρήτης και ιδρυτής του θεατρικού εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ασχολείται συστηματικά με το πανεπιστημιακό θέατρο, έχοντας διασκευάσει και σκηνοθετήσει έργα της μεσαιωνικής και αναγεννησιακής λογοτεχνίας, όπως το Μεσαιωνικό Χρονικό της Κύπρου του Λεοντιού Μαχαιρά και ο Αναγεννησιακός Ερωτόκριτος του Βιτσέντσου Κορνάρου. Κυρίες και κύριοι, χωρίς πολλά λόγια, σας παρακαλώ, καλωσορίστε τον καθηγητή στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον καθηγητή Μιχάλη Κερί. Θα ξεκινήσουμε με τον Λεόντιο Μαχαιρά, από τον οποίο δεν θα δούμε μια κινηματογραφημένη σκηνή, αλλά θα δούμε κάποιες σκηνές ζωντανές από τα παιδιά, τα οποία παρακαλώ να έρθουν. Δεν θα είναι όπως όταν τις έχουμε στις παραστάσεις, που είναι με τα ρούχα τους, τις στολές τους, τη μουσική, το μαγειγιάς και όλα αυτά, αλλά νομίζω θα πάρετε μία ιδέα για αυτό που θα προσπαθήσω να πω για τη γλώσσα του Λεοντίου Μαχαιρά. Η απόφαση του Λεοντίου Μαχαιρά να μην γράψει το έργο του στα γαλλικά, που ήταν η γλώσσα στην οποία σπούδασε και την οποία γνώριζε άπτεστα, ούτε στη λόγια ελληνική γλώσσα του Βυζαντίου, αλλά στην κυπριακή διάλεκτο της εποχής του, δηλαδή την ομιλουμένη των Ρωμαίων της Κύπρου, όπως ο ίδιος ονομάζει τους Έλληνες της Κύπρου, ήταν απόφαση καθοριστικής σημασίας για τη μορφή και το χαρακτήρα του έργου του. Ίσως εδώ να οφείλεται η κύρια μετατόπιση που κάνει το έργο του Μαχαιρά να αποκλίνει από την τυπολογία της συμβατικής χρονογραφικής αφήγησης, διότι από τη ψυχρή εξιστόρηση ορισμένων συμβάντων στη γαλλική γλώσσα, αντί γι' αυτό, επέλεξε να εκφραστεί στη γλώσσα την ομιλουμένη του κυπριακού λαού. Γλώσσα στην οποία ένιωθε ότι αβίαστα μπορούσε να μετακενώσει τη συγκινησιακή του φόρτιση ή, όπως το λέει ο ίδιος, των πόνων και το καμίνιν και των καμών της καρδιάς του. Ένας καμός και ένα καμίνι μπροστά στην τραγική μοίρα της Κύπρου, όπως ο ίδιος τη βίωσε τον Ιούλιο του 1426, όταν μετά την εισβολή, οι εισβολές στην Κύπρο γίνονται τον Ιούλιο, μετά την εισβολή των Μαμελούκων Τούρκων στη Νότια Κύπρο και την καταστροφή της Κυπριακής αντίστασης στην περιοχή της Χειροκητίας και τη σύλληψη μάλιστα του Ρήγα της Κύπρου, η αίσθηση που είχε ο Μαχαιράς, αλλά και άλλοι σύγχρονοί του, ήταν ότι η Κύπρος είχε χαθεί. Ο σπουδαίος Άγγλος ελληνιστής, που ήταν για χρόνια καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ο Ρίτσαρντ Ντόκινς, που είναι ο πιο σημαντικός έως τώρα μελετητής του Μαχαιρά, αναφέρει ότι ο Κύπριος χρονογράφος είναι πρωτοπόρος ως προς το θέμα της επιλογής της γλώσσας στην οποία γράφει. Ωστόσο, ο Ντόκινς παρατηρεί ότι η χρήση από τον Μαχαιρά της φράσης «ψέματα των ψεμάτων, όλα είναι ψέματα», αντί για το λόγιο «ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης», δείχνει, λέει ο Ντόκινς, ένα συγγραφέα με περιορισμένη ελληνική παιδεία. Πιστεύω ότι η παρατήρηση του Ντόκινς είναι υπερβολική, διότι δεν λαμβάνει υπόψη τον ιδιωματικό χαρακτήρα των ελληνικών του Μαχαιρά, κάτι που δικαιολογεί την επιλογή αυτή, ιδίως αν αναλογιστούμε ότι το μοτίβο του ψέματος, του ψεύτικου, του ψεματάρικου ή και του ψεματινού, αποτελεί επανερχόμενο μοτίβο σε όλο το μήκος της αφήγησής του, με σαφέστατη προϋπόθεση την εισαγωγική προβολή του στο προήμιο του έργου με τη φράση «ψέματα των ψεμάτων,
όλα είναι ψέματα. Στην πορεία, δηλαδή, ο Μαχαιράς προσπαθεί να ερμηνεύσει όλα μέσα από αυτό το μοτίβο. Λέει προς το τέλος του έργου ότι η Κύπρος θα χαθεί γιατί οι Κυπραίοι δεν έχουν πίστη στο Θεό, αλλά πιστεύουν στα ψεματινά του σάρματα. Δηλαδή, το μοτίβο του ψεματινού, του ψεύτικου κλπ. Είναι ένα μοτίβο που στη συνείδηση του Μαχαιρά επανέρχεται συνεχώς. Η ανάγκη, λοιπόν, έκφρασης του Μαχαιρά ήταν και μια λογοτεχνικής φύσεως ανάγκη, διότι ενδιαφέρεται όχι μόνο για το ποια θέματα θα επιλέξει για να μας μιλήσει ή να μας τα εξηγήσει, όπως λέει, ο τίτλος του έργου του είναι «Εξήγηση της γλυκίας χώρας Κύπρου», η οποία λέγεται «Κρόνικα του τέστην χρονικών». Όχι λοιπόν ποια θέματα επιλέγει, αλλά και το πώς θα διατυπώσει αυτά τα θέματα, ώστε εκείνοι που θα διαβάζουν το έργο του ή θα το ακούνε, να αλεγριάζονται, όπως λέει, δηλαδή να νιώθουν αλεκρέτσα, αισθητική ευχαρίστηση. Έτσι, και καθώς βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου η έννοια του ρυθμού δεν έχει περιοριστεί στο ποιητικό μόνο είδος, ο Μαχαιράς πρημοδοτεί την έννοια της ρυθμικής οργάνωσης του γλωσσικού του υλικού, σε βαθμό που ορισμένες περικοπές μπορούν να διαβαστούν ή να απαγγελθούν ως παράγραφοι βιβλικού κειμένου, για παράδειγμα το προήμιο που θα ακούσουμε σε λίγο από τα παιδιά, αλλά και όλο σχεδόν το εισαγωγικό μέρος, καθώς και αρκετά τμήματα από το υπόλοιπο κείμενο. Πρόκειται για μια γλώσσα την οποία ο Μαχαιράς σπούδασε ως αυτοδίδακτος σε αγιολογικά είτε άλλα θαυμαστά κείμενα της ελληνικής εκκλησιαστικής παράδοσης, της ορθόδοξης παράδοσης, ύμνη, ψαλμή, τροπάρια, συναξάρια, είτε ως περιειδεής ο τακουστής τα θησάβριζε και τα ποταμίευε από το στόμα του λαού έως την ιστορική στιγμή που ανάβλησαν και του επέβαλαν να εκφράσει σε αυτά και όχι σε μια άλλη γλώσσα τον πόνο της καρδιάς του, όπως είπαμε πιο πριν. Αυτή είναι η μία πηγή της γλώσσας του Μαχαιρά. Τα εκκλησιαστικά, αγιολογικά κείμενα, τα συναξάρια, η Βία Αγίων. Θα ακούσουμε τώρα πώς ακριβώς ξεκινάει το έργο του και θα ακούσουμε πώς αντλεί από αυτή την πηγή. Ευβουλεύτηκα εν ονόματι του αγαθού Θεού του Εντριάδη προσκυνουμένου να εξηγηθώ περί της ακριβής χώρας Κύπρου. Πώς χρόνι είναι κρίση τον κόσμο, ο περασμένος ο δεσκόμενος ερχόμενος, ίσου είναι και η μέρη της ζωής μας, ως γιο καλαλίδο παραβεί. Ότι οι μέρες μας διαφέρουν και εμείς να καλύουμε τους καρπούς άφορους και θα ανατώνουμε τους γονιούς μας και να πάρουμε την πληρονομία τους ως μπορεί. Και πόσον καιρό να απαντήσουμε, μέλη να αποφάνουμε, δια τούτον πάσα μας είναι στο μέσο, ως την αφέρει ο Θεός να σηκώνει τους γονιούς μας και να παίρνουμε την πληρονομία. Δε πως μας παραπονά ο φρένιμος Σολομών και λαλεί ψέματα των ψεμάτων, όλα είναι ψέματα. Ψέματα των ψεμάτων, όλα είναι ψέματα. Δε πως μας παραπονά ο φρένιμος Σολομών και λαλεί ψέματα των ψεμάτων, όλα είναι ψέματα. Επειδή τα πάντα διαβαίνουν και τα γυναισκούνται, εξηγούνται, πολλά πεθυμούν όλοι να γρυκίσουν τα διάβασαν και τα σφαλιάς ιστορίας. Επειδή μ' ανφάνουσιν τα πράγματα θα διάβασαν και από κείνα μ' ανφάνουσιν και βλέπονται. Κι αν έπια την άσε εμποδιστή να βλέπετε, μήπως και την τόσο. Θέλω πείσιν δια της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος μικρήν αντιθύμησιν, για να την διαβάσουσιν εκείνη όπου ευρίσκονται, η Θε. Οι πήγοι θέλουν να αλεγριάζεστε τα σπαλιά της ιστορίας. Ο Μέγας Κωνσταντίνος μετά το βαπτιστήνε, είδεν ότι δική μας χώρα η Κύπρος έμεινε χωρίς την αν,
χρόνους 36. Ο Μέγας Κωνσταντίνος φερνήτας μαθαίνος τον Ελιστίνε, είδεν ότι η δική μας χώρα εκείσος έμεινε χωρίς δυνάν χρόνους 36. Διατί έγινε πείνα μεγάλη από αυροχία και ούλη η σφορά εχάθηκε και η πείνα έγινε μεγάλη. Και ούλα τα νερά των κρίσεων εξεράναν. Και πηγαίναν οι ανθρώποι από τόπον εις τόπον με τα χτινά τους να έβρουν νερό, να ζήσουν και τα χτινά τους. Και ούλα στερνώσαν, και λάκι και βρύσες. Και αφήκαν οι μαθάγμα στην Κύπρο και περάσαν οδά και κιά, όπου πάσα ίση βρεν ανάπαυση. Και το νησί έμεινε χωρίς δυνάν χρόνους 36. Όταν εστράφην ο Μέγας Κωνσταντίνος από την ειδωλολατρία εις την πίστη του Χριστού με όσους είχε εις την Ρώμη, τότε πήρε ορισμόν η Αγία Δέσποινα Ελένη η μητέρα του Απετονιών της να πάει και να γυρεύσει τον Τίμιον Σταυρόν εις τα Ιεροσόλυμα. Ήρθεν προς την Ανατολή, ήρθεν εις την Κύπρο και επέστρεψεν προς την Λεμεσόν και ήβρε τον νησίν έρημο και πολλά επικράνθη θωρώντα το τόσο όμορφο νησί και ή τον έρημο. Κι απ' τον κόπο έπεσε τον κόπο της θαλάσσου εις το βασίλο ποταμό απόφαγε τη μύτη κι δεν παιδί ονόμαστο εις ο Ρωμαγγελάδες. Ως γιον επήγε σκέφτησες να μου στην Παλαιστίνη ήτσου να πείσεις και εδώ στο όμορφο νησάκι. Και η Ελένη η κυρά, Ελένη η Αγία, έκτισε λόγε εκκλησιές και νεκτικό να φύγε εις την καρδία του Σταυρού άπε το τίμιο ξύλο. Χρήσκηνε τώρα να φουμίσουμε την Αγία Νήσων και όσον την φουμίσω δεν θέλω την ψέματα. Εις τον αυτόν τόπον είχε αρχιεπισκόπους 14 και με την χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού ήσαν αρχιεπισκόποι του Τέστην ο Άγιος Βαρνάβας, Απόστολος Χριστού, ο Άγιος Επιφάνιος, Άγιος Σέργιος, Δομέτιος, Πορφύριος, Λούταρχος, Έτερος Βαρνάβας, Θεόδωρος Βασίλειος Αρκάδιος, Θεόδωρος Ιωάννης, Έτερος Βαρνάβας, Σοφρόνιος Ισαΐας Ιλαρίωνος και Νεόφυτος Γρηγόριος Ευθύμιος, Αλέξιος, Νίλος, Γερμανός, Αρχιεπίσκοποι Κύπρου. Αρχιεπισκόποι Δαμασίας, Ηρακλήδιος, Μνάσων και Ρόδων, Μακεδόνιος, Δαμασίας. Λαζάρητα Γιωτάτου, Επίσκοπον Κιθαίων, ανέστησεν ο Κύριος εκ νεκρό. Τύχονος, το Αγιωτάτου Επισκόπο Μαθούντων, Τέστην των Λευκάρων. Σύλλονος του Αγιωτάτου Επισκόπου Κυριναίων. Κυλισίου, Φιλαρίου, Αγιωτάτου Επισκόπου Πάφου. Νικολάου και Αρκαδίου, του Αγιωτάτου Επισκόπου Αρσενόης. Ευλαρίου, του Αγιωτάτου Επισκόπου Λαμπίθου. Θεοδότου, Επισκόπου Κυρινίας. Δημητριανού, Πάπου Αθανασίου Ευσταθίου, Νικήτα Επισκόπου Κυφηραίων. Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος. Φίλωνος Συνεσίου και Σοκράτους, Επισκόπου Καρπασέου. Τριφυλίου του Φωτολάμπους, Επισκόπου Λευκοσίας. Και Τυχικού, το Αγιωτάτο Επισκόπου Νέας Πόλεως Λεμεσού. Αυτή η γλώσσα που ακούσατε είναι η μεσαιωνική κυπριακή διάλεκτος, η οποία σιγά σιγά διαμορφώνεται για να γίνει αυτή που μιλούμε ακόμη και σήμερα. Ο Λεόντιος Μαχαιράς ήταν γιος ιερέα, του Σταυρινού Μαχαιρά, Ορθόδοξου ιερέα, ο οποίος όμως
εγνώριζεν πολλήν θεολογίαν, λέει ο ίδιος ο Λεόντιος για τον πατέρα του. Άρα ήταν γραμματισμένος ιερέας. Επομένως, η πρώτη πηγή ακουσμάτων του Μαχαιρά ήταν βεβαίως η γλώσσα αυτή. Όπως σας είπα, είναι μια γλώσσα ρυθμισμένη. Γι' αυτό πολύ εύκολα ο αγαπητός φίλος και σχεδόν μόνιμος συνεργάτης του Θεπάκου Ευαγόρας ο Καραγιώργης που είναι μαζί μας, μπόρεσε να μας την παρουσιάσει με αυτό τον καλλιτεχνικό τρόπο που ακούσατε, δηλαδή σαν να ακούμε ένα εκκλησιαστικό κείμενο, αλλά και προσέξατε και τους καταλόγους, και με τους καταλόγους ο Λεόντιος Μαχαιράς είναι σαν να κατασκευάζει ένα ποίημα, όπως ξέρουμε ότι οι καταλόγοι από τον Όμηρο μέχρι σήμερα είναι ένα μέσο με το οποίο μπορεί να φτιάξει κανείς ένα πεζό ποίημα. Τώρα, η γλώσσα του Μαχαιρά δεν στηρίζεται μόνο σε αυτή την παράμετρο. Υπάρχουν άλλες δύο που θέλω να παρουσιάσουμε. Η μία είναι η γλώσσα που ως γραμματικός μέσα στο Ρηγάτο είχε μάθει να την χρησιμοποιεί με μια επιχειρηματολογία. Θα δούμε ένα κομμάτι ενός διαλογικού αγώνα ανάμεσα στους δύο μεγάλους πρωταγωνιστές του έργου του, που είναι βέβαια ο Ρήγας της Κύπρου, ο Πέτρος ο Πρώτος Λουζινιανός, που είναι και ο Ρήγας του Δημοτικού μας Τραγουδιού, διότι αυτός ο Ρήγας, ο Φραγκοκυπριώτης, επειδή έκανε πάρα πολλά για την Κύπρο, κυρίως έδινε πολύ εύκολα την ελευθερία στους Κυπρίους, αφαιρούσε σκληρές διατάξεις από τις Ασίζες, έγινε αγαπητός στο λαό. Έχουμε δύο περιπτώσεις που ο λαός, ας πούμε, στέκεται δίπλα από το Ρήγα σε σχέση με τις διενέξεις του με τους φεουδάρχες κλπ, τους οποίους αντιπαθούσε. Η γυναίκα του, η Ελεονόρα, όμως, ήταν πάρα πολύ σκληρή. Γι' αυτό στο δημοτικό τραγούδι της Κύπρου είναι η σκληρή Ρήγαινα, κυρίως επειδή βασάνισε μίαν από τις ερωμένες του Πέτρου. Ο Πέτρος ήταν ένας συγκλονιστικός βασιλιάς για την Κύπρο, δεν έχασε ποτέ του καμία μάχη μέχρι που τον δολοφόνησαν, τον έτρεμα, τις κέρδισε όλες, αλλά ήταν και πάρα πολύ ερωτικός στην ιδιωτική του ζωή και είχε ερωμένες, μία από τις οποίες η Τζουάννα Λαλεμάν, που συσχετίζεται με την Αροδαφνούσα του Κυπριακού Δημοτικού Τραγουδιού. Είχε μείνει έγκυος και η Ελεονόρα, όταν ο Πέτρος έφυγε στη Δύση, την έφερε στο παλάτι και προσπαθούσε με βάσανα και βασανιστήρια να ρίξει το παιδί του Ρήγα, αλλά ήταν 8 μηνών, το παιδί δεν έπεφτε βέβαια, και όταν γέννησε η Ρήγα να πήρε το παιδί και το εξαφάνισε. Και γι' αυτό στη συνείδηση του κυπριακού λαού, ο Μαχαιράς που την εκφράζει τη συνείδηση λέει «Και δεν εξεύρωμεν την ταϊγίνην το βρέφος του καθαρών και άπτεστον». Λοιπόν, θα δούμε τώρα τη σκηνή που αποχαιρετάει ο Πέτρος στη Ρήγαινα για να πάει στη Δύση που τον έχει καλέσει ο Πάπας, και θα δούμε αυτό τον διάλογο ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πρωταγωνιστές της μεσαιωνικής κυπριακής ιστορίας, που είναι ένας διάλογος ο οποίος έχει ένα υψηλό επίπεδο στο ύφος. Η Ελεονόρα προσπαθεί να κρύψει την οργή της, γιατί γνωρίζει ότι ο λόγος που θέλει να πάει από την Πάφο για να φύγει και όχι από την Αμόχωστο είναι για να πάει να συναντήσει και την Τζουάννα στη Χούλου. Ο Ρήγας πάλι προσπαθεί επίσης με μια επιχειρηματολογία η οποία γλιστράει σε διαφορετικά επίπεδα να τοποθετήσει τα πράγματα εκεί που θέλει. Άρα τώρα αυτή είναι μια άλλη πηγή γλωσσική για τον Μαχαιρά. Να δούμε τη σκηνή. Η αγαπημένη ώρα. Έξευγε ότι ο Πάπας όρισε με να πάω μπρος του να απολογηθώ για το αγκάλεμα του αφέντη της Πάρας και του αφέντη του Ετυφόρου. Κύριε μου, γιατί να ξομακρύσεις πάλι από ξεχτό μας. Ενθυμού, κι όσον αρμάστημε, ο Πάπας εμείνησέ σου και έπαιξες βαντατοφόρους. Και τάπησα, εις την εχρονία 1362 Χριστού, πάλι εμείνησέ σου και πήγε σωματικός για το αγκάλεμα του λιγός της Φραγκίας. Τώρα μηνά σου πάλι για το αγκάλεμα του λιγός της Πάρας. Φαίνεστε μου καλλιότερο να παίξεις καλούς και αφρόνιμους μαντατοφόρους, να ομολογήσουν εξ αυτών σου έμπροσθεν του Πάπα ότι είσαι καλός και ορθόδοξος χριστιανός και κυνηγός της Αγίας Εκκλησίας και παίρνεις βεντέτα τους χριστιανούς κατά πρόσωπα των άθεων Τούρκων και Σαρακινών.
και να μπέψεις πρεπάμενα, φωτιά και φρόνημα, καμίσια και... Αγαπημένη Λινόρα, χρήση είναι να δείξω πως είμαι καθαρός από τον κάλυμα που τον καλέσα. Και δεν είναι τρόπος παρά να πάω από ξαφτίνη στον Πάπα να βοηθηθώ. Απαγνώριζε, αγαπημένη Συμβία. Μισεύω από κοντά σου, αμά, φάση μετά μου. Έψε να φέρνουν έναν από κάμισο σου και να το δώσουν του φαράση τη τσάπα σου. Να στρώνει το κρεβάτι μου να το βάλω στο πλευρό μου. Όταν πέσω να κοιμηθώ, να αγκαλίσω το αποκάμισό σου. Ότι η χρήση είναι ένα γευτό πάλι τη ξενικία. Δύο είναι πολλά γλυκία σε εκείνου σου που δεν την εγευτήσα. Και πολλά πικρή σε εκείνου σου που την είδασε. Σπλαχνική μου αφέντη. Παρού να μην μεσόμαστε τόσο καιρό και τόσο τόπο. Ταπεινά παρακαλώσα και προσπίπτω εις τους πόδες σου. Αφού παίρνεις μητά σου τον ιό μας, τον περίλου ζουνία, όρισε να έρθω κι εγώ μητά σου. Και βοηθώντας Θεού, να περάσουμε να πάμε και στον Κύριο, να δούμε τους καλούς μας συγγενάδες, τους άρχοντες της Καταλωνίας. Πήγαινα μου, καλά δεν νοιάζεται σαν μου εύκαιρα το πιάζεις. Πρέπει μόνος να πάω και μανικός μου. Η αφεντιά σου πρέπει να μείνει στην Κύπρο, κοντά εις τον αδερφό που τον βρίζει. Τον αφήνω εις τον τόπο μου στο Ριγάτο, ότι χρήζεται της βοηθείας σου. Έδωσε ο ορισμός των Σιρ Τζουάν Τεφινίου να αρματώσει στην Αμόχωστο. Εγώ θα καβαλικέψω της θαυμαστής μούλας Μαργαρίτας και θα πω κυνηγώντα να με σώσω προς την Πάφο και απ' εκείνα πάω στα Λενιού. Ο Πάπας όρισε να είμαι μπρος του την ημέρα του Χριστού Γεννό. Κυρά μου, μεν πλήτης. Να έχουμε καλήνατα τη μεσό μας και πίστευτη στα λόγια μου. Που μου διάσω ότι βοηθώντας καιρού με καλών καταγόδιων, θέλω γλίγορα επιστρέψει και θέλω να έχουμε μεγάλη χαρά και δίκαιο να μαζί. Έχοντα και να λύσω ότι έχουμε τόση καλή και μεγάλη αγάπη μεσό μας. Γιατί μακρινίσκεις τον καιρό της ξενιτίας. Γιατί τα λίγα μου να πας από την Πάφο. Γιατί δεν παίρνεις απομονή να φύγεις από την Αμόχωστο. Και δεν μπορώ να σου εξηγηθώ την πικρή αν την εγιάδασα. Αν τα νεκρήγησα τα κακά και φωνερά λόγια τα ξηγούνται για ξαφτήν σου. Και για την κυρά τη Χούλου. Ρίγα μου. Αν δεν έχεις τίποτε κρυφό να πάγεις στην Πάφο, καλείω να το μοιραστείς μαζί μου κατά το καλό συνήθι της αγάπης. Τρισεντιμότατη, κυρά μου. Ως φρόνιμη με συντυχάνεις με κακή καρδία. Και πλημελάζουμε για περίπου δεν έχω να σου πω. Με σούρωμη στην καρδία μου την ώρα τούτη που σκρίβουμε σε μου. Και συμπάθησε μου. Μα εκείνον το συντυχάνω με θέλει μας διηγήσεις με κακό. Είμαι κρατούμενος στην αγάπη μας. Και όμως άσου ποτέ να με τσακίσω τους όρκους που έχουμε μέσω μας. Και για την αγάπη μου, αυτού εν τη μουριγά του της ηλικίας μας χώρας Κύπρου. Ας μη χοντρίνουμε περίπου τα λόγια την αργά. Και όρισε να βάλουν τις στάβλες για το δείγμα. Ρίγα μου. Μη δεν έχεις έννοια για το δείγμα του όρκου μας. Και για την αγάπη και για την τάξη την έχουμε μεσό μας. Και πολλά παρακαλώ σε. Αν ισός και είπα της αφεντίας σου κανένα λόγο παραπάνω, με κακοφανίσου. Και πάλι ένα ρίγα μου στο καλό. Και θέλω επειδή έχουμε τον καιρό το θέλεις να στραφείς. Και ερχόντως σου να αφήσουμε μεγάλη νεοχτή και αρχοντικό πανηγύρι. Για να σε προσδεχτούμε με πρεπάμενη χαρά και αγάπη. Και εδώ βλέπουμε αυτούς τους μυθιστορηματικούς έτσι, ήρωες της κυπριακής ιστορίας, τη Ρίγαινα την Ελεονόρα και τον Πέτρο τον περίφημο Ρεπιέρ, πώς έχουν ένα διάλογο σε πολύ υψηλή υποκριτική τέχνη. Και αυτή γνωρίζει ότι ο Πέτρος είναι μοιχός. Και αυτός γνωρίζει ότι θα πάει βεβαίως στη Δύση για τις πολιτικές δουλειές του, αλλά έχει και άλλα στο μυαλό του. Ήδη θα περάσει και από τη Ρόδο γιατί έχει ακόμη μια φιλενάδα, την Τζουάννα της Ανάπολης. Στη Δε Βενετία θα νοικιάσει έναν παλάτσο, διότι ήταν πανέμορφος και ήταν και γενναίος και πανέξυπνος, αλλά 38 χρονών, όχι μόνο το σκότωσα, ξέρετε, του τα έκοψαν κιόλας. Ναι, δια τούτα εδώ και θάνατο, το έχει και ο Σεφέρης στο ποίημά του, που τον ευνουχίζουν όταν τον δολοφονούν.
διότι αντροπίασεν ούλες τις κυράδες της Λευκωσίας, όπως λέει ο Μαχαιράς. Λοιπόν, τώρα θα δούμε μια τρίτη πηγή του Μαχαιρά, που είναι το δημοτικό τραγούδι. Ακριβώς ο τρόπος που φτιάχνει μέσα στο έργο του την σχέση του Ρίγα, την ερωτική, με την Ζουάννα, που είναι συναισθηματική, δεν είναι όπως με τις άλλες ερωμένες που ήταν λίγο πιο καθαρά ειδονική, και ο τρόπος που αντιμετωπίζει Ρίγεν, όπως είπαμε και πριν, την Ζουάννα, τροφοδοτεί έτσι τη μνήμη του λαού με αισθήματα που οδηγούν προς το δημοτικό τραγούδι. Θα δούμε τώρα δύο σκηνές συνεχόμενες. Η μία είναι η συνάντηση του Ρίγα στην Πάφο, όπου αποχαιρετά την Ζουάννα πριν φύγει. Δεν άκουσε βέβαια την Ελεονόρα να φύγει από την Αμόκωστο. Αλλά και το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι θα πάω κυνηγώντας την Πάφο. Τους άρεζαν να κάνουν κυνήγι που ξεκινούσαν από τη Λευκωσία και κατέληγαν στην Πάφο. Ανέβαιναν όλο το Τρόδος, έκαναν 4-5 μέρες και πήγαιναν κυνηγώντας. Ήταν κάτι τους άρεσε πάρα πολύ. Μάλιστα έφερναν και λένε λεοπαρδάλις, λέει, από την Αίγυπτο και λοιπά. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό, αν είναι ένα είδος λεοπαρδάλις και όχι αυτό που ξέρουμε σήμερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε συνεχόμενες αυτές τις δύο σκηνές. Ζουάννα, έξω είσαι. Ναι, αφέντη. Μοναχή σου είσαι. Ναι, αφέντη. Ζουάννα, η αγαπημένη Ζουάννα. Ρίγα, Ρίγα μου, ακριβέ μου, αφέντη. Ακριβή μου, Ζουάννα, ήρθε η ώρα να χωριστούμε. Για την αγάπη μας, την αληθινή και στερεωμένη, έφερα έντιμα καλύσια της αφεντιάς σου, δωροπρεπάμενα της αγάπης μου. Ρίγα μου, ευχαρίζω μέσω πως με αγαπάς τόσο και θέλεις με διαδική σου. Αν με σκοτώνεις με αυτό μου λαλείς ότι θα πάρεις πέρα και δεν μ' αφήνεις να αναπαυτώ. Ακριβή μου, Τζουάννα, τώρα φέρεστε σου και έχει πολύ σκοτάδι. Αν με καλήμερα ξημερώνεται. Ηγαπημένη μου, Ρίγα, με έχεις οτοσάφτα παιδεμένη και τη μια μου ζητάς την αγάπη μου και την άλλη φεύγεις και μακρινίσκεις από ξαφτής μου. Μα η αγάπη μεγάλη την έχω μητά σου και τα καλά σου παμούματα που σ' αγάπησα αναγκάζομαι να σου πείσω νόση ότι διαβάζω μέγα φόβο και έννοια. Φενεστέ μου και η Ρίγαινα, η κυρά μου, είναι πολλά κακιωμένη μητά μου και δεν ξέρω ήταν να πείσω με καλές υφευκοντώσεις την απλήντη ρηγάτη. Αλήθεια, αλήθεια, γινόσκοτο. Η Ρίγαινα είναι πολλά πληξισμένη εξ αυτή μας. Είπε μου το ξυστοματής ότι ξηγούνται ελάς για την τελειωμένη αγάπη μας. Όμως καλά το εξέβρι ότι έχω σε διακριβόν μου παιδί και δεν την έχω θαρούμενη να τολμήσει να βγει από τη βουλή μου. Εσού, να με σκαλεύσεις από την Πάφο ώστε να γυρίσω με καλό με τα πόδια. Για μισό σιρή για να γυρέψει να σε πάρει στη Λευκωσία δυναστικός. Θέλω τη σπίση τέτοιων κακών που να τα θυμούνται πολύ. Ρίγα μου, το λαΐς αρέσκει μου. Και τι μου πεις να πείσω. Κι ως το δώσει ο Θεός σας γεννή. Αμα τούτη αγάπη μας είναι πολλά φουρτουνιασμένη κι είμαι πολλά περίληπη και ξυστική. Ενώ ως δυο να είμαστε στο πέλαγος και σηκώνεται ζάλι και σκληρία μεγάλη και χωρίζει το ξύλο το δικό σου από το ξύλο το δικό μου και δεν βλέπει το ένα το άλλο μου πάγει. Ακριβή μου, Τζουάννα, το ανοιχτάρι της καρδιάς μου παράδοσα της ξαφτής σου και πήγα στοιχήματα μισό μας να είμαι κρατούμενος στην αγάπη μας. Κι αν δεν μπορώ να έρχομαι συχνιότερα στην αφεντιά σου, δεν το παρηθείς. Μη σε έχω καλή μου, μα δεν εξωμακρύζω από κοντά σου. Όπου γυρίσω, όπου περπατώ, θωρώ σε μέσα στα στριγόνια. Και χαιρετώ σε τώρα και ξέφερε. Έχω σε διαδική μου περίπου παρά τους γονείς μου. Στο καλό, αφέντη μου. Κι όταν θελήσεις να γυρίσεις με την δύναμη του Θεού και δια του Θεού φιλάμου σου, καλόν κανείς της αγάπης μας. Με δίχως τα νυχταρίλης ψυχή σου, πώς να πω στην ζωή σου με ερθικάρεις κι στα γρυγόν σου το κορμί αφέντη.
της της αγάπης με δίχως τη δική σου χάρη. Μη σ' έχω, μα δεν εξωμαγρίζω από κοντά σου. Μη σ' έχω και το λαμπρό μου εμέναν πολύ ισχύ. Μη σ' έχω με τα μερικλήξεις δυο μου χάρη. Μη σ' έχω τη χαρά που μέναν μακρύ ισχύ. Μου πήρε στην καρδιά να γέλισσα μου, Θεά μου και Κυριά μου και καλή μου. Δώσ' μου ορισμό τι θέλεις να απογίνω, όπου γυρίσω, όπου κοιτάξω, τώρα σε μέσα στα στρικόνια μου. Μου πήρε στην καρδιά να γέλισσα μου, Θεά μου και Κυρά μου και καλή μου. Δώσ' μου ορισμό τι θέλεις να απογίνω, όπου γυρίσω, όπου κοιτάξω, θωρώ σε μέσα στα στρικόνια μου. Τη γλώσσα που ακούτε είναι η γλώσσα του Μαχαιρά, αλλά έχει υποστεί μια διασκευή. Δεν θα την βρείτε ακριβώς έτσι μέσα στο χρονικό. Σε μερικά σημεία έπρεπε να πάρουμε φράσεις από μία σελίδα ή από άλλη, προκειμένου να ολοκληρώσουμε μία σκηνή. Οι μόνες φράσεις που τις πήραμε από τα κυπριακά ερωτικά του 16ου αιώνα, γιατί θέλαμε με τον Ευαγόρα να κάνουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσατε, το δόσμο ορισμών. Αυτό είναι γλώσσα του Μαχαιρά, αλλά και μερικές φράσεις από τα κυπριακά ερωτικά του 16ου αιώνα, για τα οποία θα σας μιλούσα πιο κάτω, αλλά θα το αφήσουμε γιατί ο χρόνος δεν μας επιτρέπει. Θέλω να κλείσουμε εδώ την αναφορά στο Μαχαιρά, που είναι ο πιο σημαντικός συγγραφέας της Κύπρου, κατά τη γνώμη μου, από τον Μεσαίωνα και εδώ. Είναι ο πιο σημαντικός συγγραφέας, γιατί είναι αυτός που με τον τρόπο που χρησιμοποίησε την ομιλουμένη της εποχής του, έθεσε τις βάσεις για να δημιουργηθεί η κυπριακή διάλεκτος όπως την έχουμε σήμερα. Παράλληλα, η ιδεολογία του χρειάζεται να μελετηθεί πάρα πολύ. Είναι ένας συγγραφέας που είχε αδικηθεί, γιατί οι παλαιότεροι είπαν ότι αφού δούλευε στους Φράγκους, άρα ήταν πουλημένος στους ξένους κλπ. Ενώ ο Μαχαιράς βεβαίως αγάπησε την Κύπρο ίσως όσο κανείς μας. Και αυτό φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο μιλάει για τον τόπο, για τη γλώσσα, για το λαό της Κύπρου, για την τύχη, για τη μοίρα της Κύπρου. Βεβαίως, δούλευε γραμματικός στο Ρηγάτικο Παλάτι των Λουζινιανών, όπως πάρα πολλοί άλλοι Έλληνες της Κύπρου που είχαν βρει έναν τρόπο να μορφωθούν στα κολέγια της Λευκωσίας, αυτά στα οποία μορφώνονταν και οι Γάλλοι. Και στο τέλος, μάλιστα, κατόρθωσε αυτή η ομάδα των Ελλήνων γραμματικών, έχουμε τώρα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα, να πάρει στα χέρια της τη γραφειοκρατική εξουσία του Παλατιού, του Ρηγάτου της Κύπρου. Μέχρι που γράφονταν έγγραφα στην ελληνική πια γλώσσα, έγγραφα δηλαδή του Ρήγα προς τη Δύση είτε προς Ανατολάς. Θα σας κάνουμε τώρα τη σκηνή με την οποία κλείνει η παράστασή μας του Λεοντίου Μαχαιρά, που είναι το σημείο που ο Μαχαιράς συνοψίζει την ερμηνεία του γιατί χάθηκε η Κύπρος. Γιατί την εποχή που το γράφει αυτός στο χρονικό του, που ξεκινάει να το γράφει ακριβώς μετά τον Ιούλιο του 1426 και το τελειώνει 5-6 χρόνια μετά, είναι η εποχή που πιστεύει ότι η Κύπρος έχει χαθεί. Μετά από αυτή την κατάληψη που έγινε από τους Μαμελούκους Τούρκους, ακολουθεί η προδοσία των Γενουατών και η κατάληψη της Αμοχώς του και της Λευκωσίας και η πολιορκία της Κερίνιας. Οι συνθήκες είναι πάρα πολλιά, το Ρηγάτο δηλαδή καταραίει, και μέσα σε αυτό το κλίμα ο Μαχαιράς προσπαθεί να δώσει την ερμηνεία του, που είναι βέβαια η ερμηνεία ενός θρήσκου ανθρώπου, όχι θρησκόληπτου, έχει μεγάλη διαφορά,
και ταυτόχρονα ενός ανθρώπου που έχει πολιτική αίσθηση των πραγμάτων. Εμένα μου θυμίζει λίγο την πολιτική αίσθηση του Καβάφη. Θα ακούσουμε αυτή την τελευταία ενότητα και θα κλείσουμε με τον Μαχαιρά. Κι αν θέλεις τώρα να σου πω πόση αμόχωση το υπάρχει ή τον παραχώρησης Θεού για τα σαμαρτία μας. Όχι την αμόχωστον και την κυρινία μοναχά, αμέ των δίκαιων να είχαν πάρει όλη την Κύπρον δια τας πολλάς και αμέτρητες αμαρτίες μας. Και για να σας το πω φανερά, πρώτον πάντων η αμαρτία του σκλάβους. Εχάνε την Ρωμανία και οι Λατίνοι κουβαλούσαν τους σκλάβους και αβάλλοντα εις τα νησία και ο τόσον σκληρόκαρδι γίνονταν απάνω τους, ότι εκκρεμούσαν τους απεταδόματα και σκοτώνονταν και άλλοι επέφτανε στους λάκτους. Άλλοι εφορκίζονταν από τα μεγάλα βάσανα όπου τους επωνομούσαν να πολεμούν και απετυμπήναν. Εκρατούσαν οι χριστιανοί 200 χώρες και κάστρι στα μέρη της Ανατολής και χαλάσαν τα και πήραν τα οι Τούρκοι. Και οι πτωχοί οι χριστιανοί, οι Ρωμαίοι και οι Αρμένιδες, εμείναν ορφανοί και δεν είχαν από πού ποτέ βοήθεια, ούτε να ζήσουν. Δια τούτον ο Θεός επέδευσε μας και καβαλικέψαν οι Σαρακινοί και οι Τούρκοι και κουρσέψαν μας και εχμαλωτεύσαν μας και επήραν τις γυναίκες μας και το δικόν μας και των βίων μας και ταπεινώσαν μας. Και είναι οι εκκλησιές μας εις το Καρπάσιν και εις πολλούς άλλους τόπους άψαντες. Αμέ να έχουμε ελπίδα εις τον Θεόν, ότι μέσα στην σκλερία έρχεται η γαλήνη, μέσα στο βαθύ σκότος έρχεται το φως, ότι γαλεί ο λόγος, το νερόν πάγει και ο άμμος μηνίσκει. Του τέστην, όλοι οι ξένοι θέλουν πάγιου και οι τοπικοί της Κύπρου θέλουν μήνυ. Χρήση να αρκέψω να λαλώ, να αρκέψω να φουμίσω, κι όσο φουμίσω θα πω ψέματα για την Κύπρο. Την ισοπλήμα θαυμαστή και την Αγία μίσω, όχι πολλές επισκοπές και σώματα Αγίων, και πολλομούν τα θαυμαστά, θαύματα τα μεγάλα, κι αν ήτουν να του να τα πω, ως να ζου δεν εφτάνα. Όντας γεμί θανάτικον, ακρίδα κι αβροχία, και να ευλάλουν το σταυρόν, να πείσουν λιτανία, και να ραντήσουν εις θερείς, εις τον κακόν αέραν, και να σηκώσει ο Θεός οργή και τιμωρία. Και έχει πολλούς περάτικους και αγίους Κυπριώτες να τους παρακαλέσουμε για να παρακαλέσουν των Κύριων μας και Θεών για να την αποβγάλει την Κυφρονά τους απιστούς, Χαγαρινούς και Τούρκους. Των Κύριων μας και Θεών για να την αποβγάλει την Κυφρονά τους απιστούς, Χαγαρινούς και Τούρκους. Το θεατρικό εργαστήρι του Πανεπιστημίου Κύπρου βρίσκεται στο Λονδίνο αυτές τις μέρες για να παρουσιάσει δύο από τα έργα του, το Άσμα του Γιοφυριού, που είναι στηριγμένο σε πολλές παραλλαγές, κυρίως κυπριακές, του γνωστού άσματος για το χτίσιμο του Γιοφυριού. Το πιο γνωστό είναι τη Σάρτας, αλλά υπάρχουν και άλλα γεφύρια. Και βεβαίως τη Λυσιστράτη
σε διασκευή απόδοση στην Κυπριακή Διάλεκτον από τον μεγάλο Κύπριο ποιητή τον Κώστα Μόντι, με μουσική του Ευαγόρα του Καραγιώργη, όπως και το Γιοφύρι βέβαια με μουσική του Ευαγόρα του Καραγιώργη. Και παράλληλα έγινε και μία διάλεξη για την ζωτικότητα και τον δυναμισμό της Κυπριακής Διαλέκτου, κυρίως σε λογοτεχνικά κείμενα, εδώ στην ελληνική παροικία των Κυπρίων. Και στην οποία παρουσιάσαμε και ορισμένες σκηνές ζωντανές από το πρώτο έργο που έτυχε να κάνουμε μαζί με τον Ευαγόρα, με το θεατρικό εργαστήρι, το χρονικό του Λεντίου Μαχαιρά, και κάποια κινηματογραφημένη σκηνή από το έργο που κάναμε με την ποίηση του Βασίλη του Μιχαηλίδη. Εγώ δίδασκα το Λεόντιο Μαχαιρά στο Πανεπιστήμιο. Είχα από πάρα πολλά χρόνια και πριν έρθω στην Κύπρο ξεκινήσει να κάνω μια δραματική διασκευή, γιατί πίστευα ότι το κείμενο αυτό μπορεί να παρασταθεί, είχε μέσα του πολύ κρυμμένο θέατρο. Τον Ευαγόραν έτυχε να τον γνωρίσω στα πρώτα χρόνια του Πανεπιστημίου Κύπρου που εργαζόταν κιόλας στο Πανεπιστήμιο και έτυχε να ακούσω δουλειά του. Θεώρησα ότι είναι ο πιο ενδεδειγμένος Κύπριος μουσικός για να ασχοληθεί με αυτά τα κείμενα της Κυπριακής Γραμματείας, γιατί κατά την κρίση μου η μουσική του είχε ένα δυναμικό διάλογο με την παράδοση, αλλά ταυτόχρονα ήταν πολύ σύγχρονη. Δηλαδή δεν είχε τίποτα το folklore μέσα. Είχε ένα δυναμικό διάλογο με την παράδοση, αλλά ένιωθα ότι αρέσει στους νέους της εποχής μας. Έχει έναν έντεχνο προβληματισμό που κατά κάποιον τρόπο δίνει και το προσωπικό στοιχείο. Γι' αυτό το φώναξαν. Στο Μαχαιράνε δουλέψαμε, νομίζω, πιο πειραματικά από ό,τι σε άλλα έργα. Αλλά φάνηκε ότι πράγματι αυτή η γλώσσα καταρχήν τον ενδιέφερε, του μιλούσε. Και βασικά ξεκίνησε. Ήταν το κοινό σημείο αναφοράς είναι η γλώσσα, όπως λέχθηκε η απόψη, η Κυπριακή Διαλέκτος ή η ιδιωματική τέλος πάντων γλώσσα στην Κύπρο. Και βασικά κάναμε 4 έργα μαζί, το Λεόντιο Μαχαιρά το 1998, το 2000 κάναμε τον Βασίλη Μιχαηλίδη, το Ιερομοιοσύνη Φιλή και Τυχιώτισσα μαζί και άλλα επιλεγμένα ποίηματα του Βασίλη Μιχαηλίδη που διάλεξε και χρησιμοποίησε ο Μιχάλης. Μετά κάναμε το 2001 Αντίληση Στράτη σε μετάφραση Μόντι και το Γιοφύρι το 2003 που θα παρουσιαστεί και αύριο. Απλά επειδή και εμέναν ενδιάφερε το ιδίωμα της το πιο λαλιάς μέσα από τη μουσική εννοείται, αλλά και τον Μιχάλη από φιλολογικής πλευράς, σαν κείμενο, σαν γλώσσα, βρεθήκαμε μαζί να παντρεύουμε διάφορα πράγματα τα οποία θεωρούσαμε ουσιαστικά για τον τόπο, χωρίς να προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι είμαστε επιφανείς, αλλά επειδή μας ενδιάφεραν τους δύο. Ο Μιχάλης είχε μια πολύ καλή ομάδα φοιτητών κοντά του, τους οποίους εστράτεψε όλα αυτά τα χρόνια, δημιουργώντας το ΘΕΠΑΚ, Μιχάλη. Πότε δημιουργήθηκε το ΘΕΠΑΚ? Το 1997. Εγώ τους γνώρισα και συνεργάστηκα μαζί τους το 1998 και μέχρι σήμερα η ομάδα αυτή συνεχίζει να... Και έχουμε και άλλα, έργα να κάνουμε. Επειδή ακριβώς είναι θεατρικό εργαστήρι, δηλαδή είναι μια ομάδα που δεν βιαζόμαστε να ανεβάσουμε έναν έργο ή καμιά φορά ένα έργο το ανεβάζουμε και συνεχίζουμε να το δουλεύουμε. Ας πούμε το Γιοφύρι το ανεβάσαμε το 2003, αλλά το δουλεύουμε και το ξαναδουλεύουμε, είτε γιατί αλλάζουν τα πρόσωπα, είτε έχουμε κάποια στιγμή μια καινούργια ιδέα για να βελτιώσουμε μια σκηνή ή να κάνουμε μια προσθήκη. Και έτσι είναι μια ζωντανή συνέχεια, επειδή ακριβώς αυτά τα έργα έχουν διαχρονική αξία, τόσο στο επίπεδο της γλώσσας και νομίζω ότι κατορθώσαμε και στο επίπεδο
της μουσικής, της ενδυματολογίας, της κίνησης, να παντρέψουμε πράγματα που όλα παραμπέμπουν στον πολιτισμό της Κύπρου, τον παραδοσιακό, αλλά και την πραγματική ταυτότητα του τόπου. Η κυπριακή διάλεκτος δημιουργήθηκε στο στόμα του λαού πριν απ' όλα και ήρθε μέσα από τους αιώνες, μέσα από τα δημοτικά τραγούδια, μέσα από τα λαϊκά κείμενα, τα συναξάρια των Αγίων, τους μύθους, τα παραμύθια, τις γητιές, τα ενίγματα, ό,τι φανταστείς, πράγματα που ο λαός τα χρησιμοποιούσε για να τις ώρες που, όπως ξέρετε, δεν είχαν να κάτσουν στην τηλεόραση, τις ώρες που τελείωναν τις εργασίες τους ή κάποτε και για να βελτιώσουν τον ρυθμό της εργασίας τους. Γι' αυτόν είχαμε τραγούδια του Θέρους, τραγούδια του Τρίγου, έτσι. Είχαμε τα πένθη, είχαμε τα μυρολόγια, είχαμε τους γάμους, είχαμε τις χαρές, τα βαφτίσια. Επίσης ήρθαν οι χοροί. Όλα αυτά ήταν πράγματα τα οποία ζούσανε. Παράλληλα, δεν έχει σημασία από τους κατακτητές. Οι κατακτητές δεν μπορούν να τα σταματήσουν αυτά. Ο Έλιοτ έλεγε ότι αν δεν μπορείς να βγάλεις την ποίηση από ένα λαό, δεν μπορείς να του κλέψεις τη γλώσσα του. Γιατί η ποίηση του και η λαϊκή ποίηση, η προφορική ποίηση, είναι το όχημα του συναισθήματος. Ένας λαός λοιπόν που έχει συναισθήματα, έχει γλώσσα. Τώρα, αυτό που προσπαθήσαμε να πούμε απόψε είναι ότι πότε αρχίζει να γράφεται με φιλοδοξίες να γραφτεί έναν ωραίο κείμενο λογοτεχνικό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό γίνεται, εντάξει, με τα δημοτικά τραγούδια, αυτό είναι δεδομένο, αλλά ο πρώτος συγγραφέας που αποφασίζει να γράψει ένα φιλόδοξο κείμενο για να ερμηνεύσει την τύχη της Κύπρου και να δώσει και κάποιες νουθεσίες στους συμπατριώτες του να αποφύγουν κάποιες φόρματα, είναι ο Λεόντιος ο Μαχαιράς. Τον ακολουθεί ο Βουστρόνιος, τον ακολουθούν άλλοι. Αυτός λοιπόν γράφει μια γλώσσα, η οποία ακόμα και σήμερα μας γοητεύει. Φαντάζουμε ότι πόσο θα γοήτεψε αυτή η γλώσσα, ακόμα και όπως και αν την άκουσαν ευαίσθητους ποιητές όπως ο Μιχαηλίδης, αργότερα ο Λιπέρτης, ο Μόντης, ο Πασιαρδής, και σιγά σιγά πιστεύω ότι έγινε μια σημαντική λογοτεχνία, μια σημαντική λογοτεχνική παραγωγή, η οποία γράφεται στην κυπριακή διάλεκτο. Αυτή η κυπριακή διάλεκτος, κατά δική μου γνώμη, δεν έχει σχέση με μια εύκολη και περίεργη χρήση της διαλέκτου που γίνεται σε ποικίλα επίπεδα, είτε για εμπορικούς λόγους, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, που όμως δεν έχει αυτή τη στόχευση που είχαν αυτοί οι μεγάλοι που αναφέραμε τώρα, ο Μόντης, ο Πασιαρδής, πηγαίνοντας πίσω, ο Λιπέρτης, ο Μιχαηλίδης, αλλά και ορισμένοι ποιητάριδες σημαντικοί, ο Μαπούρας και άλλοι, και φτάνοντας μέχρι τον Λεόντιο Μαχαιράν, ο ανώνυμος Κητίου, αυτοί έγραφαν με ιερή συγκίνηση. Ένιωθα δηλαδή ότι αυτό που κάνουν είναι κάτι το πολύ ιερό. Σήμερα είναι ανθρώποι που χρησιμοποιούν τη διάλεκτο είτε για να την περιπέξουν, όπως λέμε στην Κύπρο, είτε γιατί τη θεωρούν λίγο εύκολη για να την κοροϊδέψεις ή να τη θεωρείς κατώτερον είδος. Αυτό για μένα με στεναχωρεί πάρα πολύ. Δεν θα το ήθελα να το έβλεπα. Μπορείς να γράψεις κωμωδία, και το απέδειξε και ο Μόντης με την διασκευή της Λυσιστράτης, η κυπριακή διάλεκτος μπορεί να γράψει κωμωδία και ορισμένες επιθεωρήσεις παλαιότερες, πάρα πολύ καλές, και ο Μόντης έχει γράψει και άλλοι. Φτάνει να τη χρησιμοποιήσεις ως ένα όργανο το οποίο πιστεύεις ότι μπορεί να σου δώσει υψηλή τέχνη. Αν το κάνεις αυτό, και στίχους μπορείς να γράψεις. Ο Ευαγόρας όταν πρωτοέγραψε την Κερίνια, που τον τελευταίο καιρό τον βλέπω ότι δεν του αρέσει να το λέει, επειδή όλος ο κόσμος θέλει να το λέει. Όμως, το πρώτο νομίζω πέρα από τη μουσική που εγωίτευσε τον κόσμο, ήταν η χρήση της γλώσσας. Σε ένα ποίημα το οποίο γράφτηκε για να μελοποιηθεί, είχε η στάση του συγγραφέα
απέναντι στο υλικό ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Δεν αισθάνεσαι δηλαδή ότι τα λέει αυτά για να βάλει μέσα είτε τον Λιπέρτιν είτε την Τζερίνιαν, είτε τα λέει γιατί αυτά τα έχει πει με μία συγκίνηση και ταυτόχρονα με μία ποιότητα.